Αρκετός κόσμος, φίλες και φίλοι, σήμερα εδώ στην πρώτη, στην πρεμιέρα για το Φίνικα στη Σύρο, στο παιχνίδι της δεύτερης εξαναβολής αγωνιστικής για το πρωτάθλημα βόλεϊ της Α1 κατηγορίας, Φίνικας ΕΑ Πατρών σε λίγο, και θα μιλήσουμε με κάποιους φίλους του Φίνικα για να μας πούνε πώς βλέπουν φέτος την ομάδα. Πρώτη πρεμιέρα για το Φίνικα σήμερα εδώ στο γήπεδο της Σύρου, τρίτη αγωνιστική. Αυτό το παιχνίδι είναι για τη δεύτερη εξαναβολή. Ο Φίνικας έχει 2-2. Ο κόσμος περίμενε πώς και πώς αυτή τη μέρα. Τι πιστεύεις φέτος για το Φίνικα? 2-2 και πάμε για το τρίτο που θα φέρει την ομάδα στην πρώτη θέση. Τίποτα, πάμε για άνοδο. Όλοι το θέλουμε, όλοι το ευχόμαστε και μακάρι να ανέβει η ομάδα. Δηλαδή για μεγάλα πράγματα μιλάμε φέτος, από ό,τι λένε όλοι, έτσι? Ναι, όπως μας έχει συνηθίσει ο Φίνικας. Και είναι. Βέβαια τη Δευτέρα αναμένουμε άλλο ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό εδώ στη Σύρο. Θα ξαναγεμίσει το γήπεδο, ευχόμαστε όλοι. Και ό,τι καλύτερο για το Φίνικα. Ευχαριστώ πολύ. Ο παίκτης ομάδας του Φίνικα, ο Βασίλης Ογκουρνέρας. Συγχαρητήρια, Βασίλη. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, βέβαια, ο Φίνικας οδηγεί σήμερα την κούρσα του πρωταθλήματος. Κάτι που φαινόταν απίστευτο τις πρώτες τρεις αυτές αγωνιστικές. Ελπίζω αυτό να έχουμε να το λέμε και αργότερα, όχι μόνο μετά την τρίτη αγωνιστική. Σίγουρα δεν είναι ο στόχος μας τόσο να είμαστε στην πρώτη θέση. Δεν κοιτάμε τόσο ψηλά. Μακάρι να παίξουμε έτσι και να αναγκαστούμε να κοιτάμε τις πρώτες θέσεις. Το θετικό είναι ότι έχουμε ξεκινήσει καλά. Σήμερα η ομάδα δεν έπαιξε το καλό της στο παιχνίδι. Ωστόσο μπορέσαμε και κερδίσαμε. Αυτά είναι καλά σημάδια. Το γεγονός ότι ακόμα και όταν δεν παίζουμε καλά μπορούμε και κερδίζουμε. Το θέμα είναι να κοιτάξουμε από αύριο πώς θα βελτιωθούμε. Γιατί μας περιμένει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό, που φαντάζομαι ότι ακόμη περισσότερο κόσμο θα έχει το παιχνίδι, μιας και ο αντίπαλος είναι δυνατός. Σίγουρα, ο Ολυμπιακός είναι ένα μεγάλο όνομα και πιστεύω και ελπίζω το γήπεδο να είναι γεμάτο και αν μπορούμε να δώσουμε χαρά στους φιλάδους μας. Μπορούμε με τον Ολυμπιακό να πάρουμε κάτι, Βασίλη, αν και στο φιλικό εδώ στη Σύρο τον κερδίσαμε. Εντάξει, στο φιλικό ήταν άλλη ομάδα ο Ολυμπιακός, γιατί λείπανε δύο βασικοί παίκτες. Ένας καλός Φίνικας Σύρου μπορεί να κερδίσει, πιστεύω, όλες τις ομάδες. Εμείς θα κοιτάξουμε πώς να βγάλουμε τον καλό μας σε αυτό. Αυτό είναι το σημαντικό. Από εκεί και πέρα, αν είναι καλύτερος ο Ολυμπιακός, ας κερδίσει. Δεν υπάρχει θέμα. Ξέρουμε ότι είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Εμείς θα κοιτάξουμε το παιχνίδι. Προπονητής της ομάδας του Φίνικα, ο κύριος Νεόφυτος. Κύριε Νεόφυτε, συγχαρητήρια. Ο Φίνικας κέρδισε και την ΕΑ Πατρών με 3-0. Και σήμερα είναι οδηγός στην κούρσα του πρωταθλήματος τα τρία αυτά παιχνίδια. Εντάξει, οδηγός. Καταρχάς, βαστάω μόνο τη νίκη και όχι την απόδοση. Πάλι ήταν το πρώτο μας παιχνίδι ουσιαστικά μέσα στη Σύρο και είμαστε λίγο σφιγμένοι. Όσο για το πρώτο κομμάτι, δεν μπορούμε να λέμε τώρα στην τρίτη αγωνιστική ότι οδηγούμε την κούρσα. Η βαθμολογία το λέει. Και έχουμε ένα καλό εμείς, επειδή ταξιδεύουμε με το καράβι. Έχω στο φαρμακείο δραμαμίνες. Και θα δώσω τώρα διαταγή στον φυσιοθεραπευτή να τους δώσει από μία, μη ζαλιστούμε μόνο. Πιστεύετε και με αυτό που θέλετε να πείτε ότι πρέπει να είναι χαμηλών τόνων η ομάδα γενικότερα, γιατί έχει πολύ δρόμο για τα πάντα? Πρέπει η ομάδα να έχει χαμηλούς τόνους, να προσπαθεί να παίζει πάντα καλά, να μπαίνει μέσα αποφασισμένη, με το μυαλό και συγκεντρωμένη, για να μπορεί να κερδάει ομάδες που μπορεί να κερδίσει. Σήμερα νομίζω ότι δεν είμαστε συγκεντρωμένοι. Δεν ξέρω αν τα παιδιά θεώρησαν ότι το παιχνίδι ήταν κάποιο εύκολο παιχνίδι. Εγώ τέλος πάντων δεν έμεινα ευχαριστημένος. Θα το συζητήσουμε τώρα στις προπονήσεις που θα έχουμε, θα τα διορθώσουμε. Αλλά αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Γιατί ακολουθεί και ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό τη Δευτέρα που έρχεται, έτσι? Βεβαίως. Εμείς θα παίξουμε για να νικήσουμε. Αν το δικαιούμαστε, θα το πάρουμε. Αν δεν το δικαιούμαστε, είναι καλύτερος Ολυμπιακός, θα έρθει να το πάρει. Αυτό που είναι σίγουρο όμως είναι ότι εμείς θα παίξουμε για την νίκη. Ευχαριστώ πολύ, συγχαρητήρια. Προπονητής της ομάδος της ΕΑ Πατρών, ο κύριος Χριστόπουλος. Χριστόπουλε, το σχόλιο σας για το σημερινό αγώνα. Η Πάτρα, η οποία ήταν και αυτή το τρίτο της παιχνίδι σήμερα. Δύο ατυχές αποτελέσματα, με τον Παμποχαϊκό και με τον Φίνικα, και ένα νικηφόρος το 3-2 με τον ΠΑΟΚ. Εμείς από ό,τι είδατε έχουμε γυρίσει σελίδα, έχουμε μια ομάδα νεανική. Αυτό όμως δεν πρέπει να είναι ούτε δικαιολογία, πέρα από τα προβλήματα, πέρα ότι η ομάδα αυτή έχει κάνει μόνο 4 εβδομάδες προετοιμασία. Δεν είναι δικαιολογία για το παιχνίδι έτσι όπως ήρθε σήμερα. Από ό,τι είδατε όλα τα σετ, και το δεύτερο και το τρίτο, πήγε στη λεπτομέρεια.
εκρήθηκε σε λάθη δικά μας, πάρα πολλά λάθη και λόγω νέων παιδιών, αλλά και από τους έμπειρους που περιμένω δύο πράγματα και να μπορέσουν να κρατήσουν την ομάδα, δεν τα κάνανε. Εμείς κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια, έχουμε βγάλει 4 παιδιά δικά μας, 5. Αυτή τη στιγμή παλεύουμε με αυτά τα παιδιά. Η προοπτική μας και αυτό που θέλουμε είναι να μπορέσουμε να έχουμε την παραμονή μας στην κατηγορία, για να μπορέσουμε να βλέπουμε το μέλλον ακόμα πιο καλύτερα με αυτά τα παιδιά τα δικά μας. Είναι σημαντικό, νομίζω, ότι κάθε ομάδα να μπορεί να έχει το δικό της υλικό. Όπως πολύ σημαντικό θα ήταν και η δική σας άποψη για τις επαρχιακές ιδιαίτερα ομάδες που συμμετέχουν φέτος στην Α1, τον Παμοχαϊκό, το Φοίνικα, την Αλεξανδρούπολη. Εντάξει, μην ξεχνάτε ότι οι επαρχιακές ομάδες είναι η όαση στο ελληνικό βόλεϊ και γενικά στον αθλητισμό. Οι επαρχιακές ομάδες, το είχα ξαναπεί κιόλας, ότι όταν είχατε ανέβει κιόλας και η Σύρωστα τώρα πάλι που ανέβηκε, είναι η διάρκεια. Να μπορέσουν αυτές οι ομάδες όλες να κρατηθούν. Να μην μπούμε στη λογική πάλι το να έχουμε παίχτες και να διαιωνίζουν μια κατάσταση, ούτε το πάμε για πρωταθλητισμό και ψαχνόμαστε. Το λέω εγώ που είμαστε μια ομάδα που κάναμε πρωταθλητισμό, φτάσαμε σε τελικούς, παίξαμε στην Ευρώπη, τελικό κυπέλλου Ελλάδος και. Δεν είναι σημαντικό να υπάρχει ταυτόχρονα με αυτή τη λογική που είναι πολύ καλή, να υπάρχουν και υποδομές και συνθήκες να βγαίνουν νέα παιδιά. Πολύ σημαντικά αυτό που μας είπατε. Τα κρατάμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.